Στρατηγής που δοκιμάζει οικονομίες, κοινωνίες, συστήματα υγείας, αντοχές των ανθρώπων, αξίες και αντιλήψεις. Η μεγάλη εικόνα από το κτίσμα υγείας είναι ότι είμαστε σε μία φάση ακόμα ελεγχόμενης εξάπλωσης της νόσου, το γενικό πληθυσμό. Υπάρχει μία σωστή θεωρούν στρατηγική των μέτρων, η οποία έχει χαραχθεί από την αρχή και η πολιτεία άκουσε τα εξηγήσεις των υπηκών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, των δημοξιολόγων και των επιδημιολόγων, αλλά υπάρχει πάρα πολλές δρόμους για την πλήρη, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Εμείς, όπως είπε και ο Αλέξης Χαρίτσης, έχουμε συγκροτήσει έγκαιρα ένα παρατηρητήριο της λειτουργίας και της κατάστασης και της ανταποκρισιμότητας του συστήματος υγείας σε αυτή τη μεγάλη προετοιμασία. Προσπαθούμε με επικοινωνία που έχουμε με ανθρώπους που είναι μάχημοι, που είναι στην πρώτη γραμμή σε όλα τα νοσοκομεία και σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και, και στις δομές πρωτοβάθμιας πυρήνας, να αναδείξουμε ανεπάρκειες, κενά, ελλείψεις και με ένα θετικό τρόπο να ασκήσουμε τον αναγκαίο πολιτικό έλεγχο στην κυβέρνηση και να μετατρέψουμε σε πολιτικό αίτημα τις ανάγκες και την αγωνία των ανθρώπων του Συστήματος Υγείας. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση στον τομέα της υγείας, για τα υπόλοιπα αναφέρθηκε νομίζω πολύ αναλυτικά ο κ. Χαρίτσης, η κυβέρνηση στον τομέα της υγείας δεν κάνει ούτε όσα μπορεί, και νομίζω ότι υπάρχει εδώ ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο φαίνεται ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα, όπως είναι τα ατομικά μέτρα της προστασίας των ανθρώπων της πρώτης γραμμής, των υγειονομικών, των γιατρών, των νοσηλευτών και του υπόλοιπου προσωπικού του ΕΤΣΥ, παρά τις εξαγγελίες, παρά τις διαβεβαιώσεις, παρά το ότι έρχονται από το τελευταίο διάστημα περισσότερες ποσότητες υγειονομικού υλικού, φαίνεται ότι αυτό δεν έχει τάσει με πληρότητα και επάρκεια σε όλες τις δημόσιες δομές, συμπεριλαμβανομένες της πρωτοβάθμιας πυρήνας. Νομίζω ότι αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα. Πρέπει να προστατέψουμε χωρίς καμία έκπτωση τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής για να μπορούν αυτή στη συνέχεια να προστατεύσουν εμάς τους υπόλοιπους. Αυτό είναι το ένα θέμα που θεωρώ ότι υπάρχει μια καθυστερημένη ανταπόκριση και τα ανταρακτικά της κυβέρνησης δεν είναι επαρκή. Το δεύτερο είναι το θέμα της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, κυρίως για την ανάπτυξη κλινικών εντατικής θεραπείας. Γίνεται μια προσπάθεια. Θέλουμε να έχουμε μια εικόνα και ζητάμε καθημερινά από το Υπουργείο στην καθημερινή ενημέρωση που υπάρχει, εκτός από την ανακοίνωση του αριθμού των προσμάτων, των θανάτων και των διασωληνωμένων, να υπάρχει αναλυτική εικόνα και μάλιστα αναδημόσια δομή, ένα νοσοκομείο για ένα γεωνική περιφέρεια, του αριθμού των γιατρών και των νοσηλευτών που προσλαμβάνονται, του αριθμού των επιπλέον δημόσιων κοινών εντατικής που προστίθεται στο σύστημα υγείας. Και αυτό είναι σημαντικό για να ενισχυθεί και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και της κοινωνίας ότι μπορεί το σύστημα υγείας να αντέξει σε μια ενδεχόμενη αιχμή και σε μια αυξημένη ζήτηση που μπορεί να προκύψει στις επόμενες μέρες. Το θέμα των προσλήψεων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτε έχει η κυβέρνηση κάνει όσα μπορεί. Υπάρχει καθυστερημένη ροή τοποθέτηση συμβασιούχων σήμερα στα νοσοκομεία και γι' αυτό και ζητάμε να έχουμε ακριβή εικόνα, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι συχνά ανακοινώνονται αριθμοί οι οποίοι είναι στο στάδιο της έγκρισης και όχι της ανάληψης υπηρεσιακής. Νομίζουμε ότι αυτό είναι σημαντικό να έχουμε μια ακριβή εικόνα για να μπορούμε να παρακολουθούμε την πορεία, ας πούμε, ίσχυσης του Συστήματος Υγείας. Το θέμα επίσης των διαγνωστικών τεστ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Εκεί δεν υπήρξε εξ αρχής
ένας κεντρικός έλεγχος της διαθεσιμότητας των τεστ αυτών, είτε αυτά μπορούν να γίνουν στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Και δεν υπήρξαν ενιαία κριτήρια και κλινικές ενδείξεις με βάση τις οποίες θα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα διαγνωστικά τεστ οι άνθρωποι που πραγματικά τα χρειάζονται. Δηλαδή, οι άνθρωποι που νοσούν, που εισάγονται στα νοσοκομεία και νοσηλεύονται, που έχουν ισχυρή ένδειξη για κοροναϊό και εννοείται και η ανάγκη κλάτησης του στενού υπηρεσιακού περιβάλλοντος, οι υγειονομικοί, οι οποίοι είναι επιθυμένοι και υφαίνονται καθημερινά στον ιό, και βεβαίως άλλες κατηγορίες ευάλωτες πολιτών που διαβιούν σε συνθήκες συγχρονισμού και πρέπει να εκμεθούν σε περίπτωση που υπάρχουν ή που τα κλάσματα κλπ. Δεν υπήρξε λοιπόν εκ αρχής κεντρικός έλεγχος με αποτέλεσμα να υπάρξουν στρεβλώσεις, δηλαδή με άλλο τρόπο να συνταγογραφούνται και να ζητούνται τα τεστ από το δημόσιο σύστημα και χωρίς κανένα έλεγχο να υπάρχει λειτουργία αυτής της αγοράς στον ιδιωτικό τομέα. Νομίζουμε ότι τώρα οφείλει το Υπουργείο να θέσει υπό τον έλεγχο όλο το τοπίο αυτό, τον εργαστηριακό έλεγχο της πανδημίας, να βάλει κοινό πλαίσιο και κοινά κριτήρια, να ενισχύσει την δυναμικότητα και την παραγωγικότητα των δημόσιων εργαστηρίων. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ιδέες αυτό και η ιδέα του ΕΚΕΑ, η οποία φαίνεται ότι αρχίζει να υλοποιείται τώρα σιγά σιγά. Υπάρχει πρόβλεψη στην κτεσική ποινική, έτσι ώστε να αυξηθούν τα διαθέσιμα τεστ πριν από το δημόσιο σύστημα. Και υπάρχουν άλλα πανεπιστημιακά και εργαστήρια και εργαστήρια ερευνητικών κέντρων τα οποία μπορούν να προσθέσουν διαγνωστικά τεστ και μάλιστα με in-house τεχνικές, δηλαδή αναπτύσσοντας εγχώρια τεχνογνωσία και τεχνολογία και μη εξαρτώμενη πάντα από τη διαθεσιμότητα των αντιδραστηρίων στη διεθνή αγορά, που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εκεί. Και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτό είναι μια υπόθεση που πρέπει να επιδιώκουμε τη διεύρυνση της δυνατότητας αυτής, αλλά προφανώς και την περιπλούρηση των διαθέσιμων τεστ για αυτούς που πραγματικά έχουν τις προϋποθέσεις τις κλινικές αλλά και τις επιδημιολογικές για να έρθουν. Υπάρχουν πολλά θέματα που η κυβέρνηση δεν έχει κάνει αυτό που πρέπει. Όπως είναι για παράδειγμα να ενσωματώσει έγκαιρα τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας στην αναχέτηση της πανδημίας και να συμβάλλει και το επιστημονικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας, οι ειδικευμένοι γιατροί, οι υπόλοιποι επαγγελματίες υγείας, με ένα καλά προετοιμασμένο τρόπο, στο να υπάρξει ένα αποτελεσματικό φίλτρο στην προσέλευση των περιστατικών κατά δημόσια νοσοκομεία. Θα πω λίγο πιο αναλυτικά παρακάτω γι' αυτό. Είναι το θέμα της κατοίκων φροντίδας, επίσης σημαντικό. Υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι σήμερα, μένει στο σπίτι και σωστά μένει στο σπίτι, ο οποίος όμως είτε έχει πάρει οδηγίες από τον ΕΟΔΗ έχοντας μια ύποπτη συμπτωματολογία και δεν έχει επιβεβαιωθεί ως κρούσμα επίσημο με COVID-19, ο οποίος αυτός ο κόσμος χρειάζεται μια συστηματικότερη παρακολούθηση. Και νομίζουμε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα μπορεί είτε με συστηματική τηλεφωνική επικοινωνία είτε και οργανώντας και κατοίκων επισκέψεις, μπορεί να εποπτεύσει καλύτερα το κομμάτι αυτό το οποίο είναι εκτός, ας πούμε, νοσοκομείου. Βέβαια, επίσης υπάρχει το κρίσιμο θέμα των ευάλωτων ομάδων. Υπάρχουν ομάδες και κατηγορίες πληθυσμού ειδικής ευαλωτότητας, όπως είναι πρόσβλητοι μετανάστες, ότι αυτή είναι κρίσιμη προτεραιότητα, οι οποίοι ζουν σε συνθήκες που δεν έχουν καμία σχέση φυσικά με τις οδηγίες, μένουμε στο σπίτι και προσέχουμε την ατομική μας υγιεινή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε camps και σε kits τα οποία έχουν χιλιάδες ανθρώπους σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Νομίζω ότι αυτή είναι μια κρίσιμη προτεραιότητα. Πρέπει να ενισχυθεί η προσπάθεια γρήγορης αποσυμφόρησης με ασφαλείς όρους και με αξιοπρεπή μεταφορά σε αξιοπρεπείς συνθήκες αυτών των πληθυσμών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων ομάδων. Υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι στις φυλακές, υπάρχουν οι άνθρωποι που φιλοξενούνται σε υγειοκομεία, σε ψυχιατρικές κλινικές, σε ιατρικά ιδρύματα, οι άστεγοι, οι τοξοεξαρτημένοι,
οι άνθρωποι που είναι σε καταβλητισμού Ρωμά, υπάρχουν μεγάλε ομάδε πληθυσμού που νομίζω ότι υπάρχει, χρειάζεται ειδική μέρημνα που δεν την έχουμε δει μέχρι στιγμή για να μην υπάρξει μια ανεξέλεκτη διασπορά του ιού και έχουμε πραγματικά μια σοβαρή υγειονομική επίπτωση σε αυτό το πεδίο. Και βεβαίως υπάρχουν και θέματα τα οποία η κυβέρνηση τα έχει χειριστεί με ένα λάθος τρόπο, έχει κάνει προβληματικούς ισμούς. Για παράδειγμα, αναφέρθηκε νομίζω ο κ. Χαρίτσης στο θέμα του διπλασιασμού της τιμής αποζημίωσης του ημερήσιου νοσήλειου για ιδιωτικές κλίνες εντατικής. Ήταν μια απαράδεκτη κίνηση αυτή, σε μια περίοδο υποτίθεται επιστράτευσης όλων των διαθέσιμων πόρων της χώρας στην μάχη κατά της πανδημίας. Είναι προφανές ότι κάποιοι επιχείρησαν και φαίνεται ότι η κυβέρνηση το συμφώνησε να υπάρξουν χαριστικές ρυθμίσεις σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Νομίζω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να το πάρει πίσω η κυβέρνηση και η αναγκαία κεντρική διαχείριση όλων των διαθέσιμων ποινών πρέπει να γίνει με όλους τους δημοσίους υπέροχους. Και βεβαίως η πρώτη και προτεραιότητα είναι να αυξήσουμε τη διαθεσιμότητα των δημόσιων ποινών και εάν αυτές δεν επαρκούν να απευθυνθούμε και στα στρατιωτικά νοσοκομεία εννοείται και στον ιδιωτικό τομέα και παντού. Και ένα άλλο νομίζω προβληματικό στοιχείο χειρισμού αυτής της περίοδου είναι οι αυξανόμενες μετακινήσεις γενικών γιατρών από περιφερειακά ιατρία και κέντρα υγείας προς τα νοσοκομεία και μάλιστα για την ενίσχυση πρωινή του λειτουργία. Θεωρούμε ότι αυτό είναι μια λάθος γραμμή η οποία αποδυναμώνει τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, αντί δηλαδή να οργανώσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα για να μπορέσει να ανασχέσει την ροή περιστατικών προς τα νοσοκομεία και να παρέχει αξιοπρεπείς υπηρεσίες στο μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που θα έρθουν σε επαφή με τον ιό και θα έχουν ήπια συμπτωματολογία. Ξέρετε πολύ καλά ότι περίπου το 80-85% των περιστατικών δεν χρειάζονται νοσοκομιακή υποστήριξη, μπορούν μια χαρά να δημιουργηθούν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Αντί λοιπόν να κάνει αυτό, αρχίζει να μετακινεί προσωπικό και μάλιστα χωρίς σχέδιο και χωρίς προετοιμασία στο νοσοκομείο. Νομίζω ότι και ένα άλλο σημείο που επίσης θεωρούμε ότι δεν είναι σωστή η παρέμβαση είναι αυτό με τις κινητές μονάδες, όπου έχει προδιαγραφεί και έχει κηρύσσεται ένα έργο μέσω ΕΣΠΑ με στόχο να δημιουργηθούν κινητά ενεργεία αιμοληψίας, τα οποία όμως ο μόνος τους ρόλος θα είναι να κάνουν δειγματοληψίες κατοίκων. Θεωρούμε ότι αυτό που χρειάζεται είναι να κάνουμε μια πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση με κινητές ομάδες υγείας που θα έχουν και γιατρό και άλλους επαγγελματίες και εκτός από τις αναγκαίες δειγματοληψίες που προφανώς πρέπει να γίνουν, πρέπει να παρακολουθούν και να υποπτεύουν και να υπάρχει ένα πιο συστηματικό monitoring, επιτρέπτε μου να πω, των ανθρώπων που μένουν σπίτι και είτε έχουν προβλήματα λόγω της πανδημίας, είτε έχουν άλλα σοβαρά χρόνια προβλήματα υγείας τα οποία κινδυνεύουν να απορριθμιστούν λόγω τριμελούς παρακολούθησης φροντίδας. Νομίζω ότι αυτό το κενό μπορεί να το καλύψει με μεγάλη πληρότητα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έχουμε πει ότι πρέπει να συνδεθεί ο ΕΟΔΗ με τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ο ΕΟΔΗ να συγκροτήσει ένα μητρό των πιθανών αλλά μη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, τα οποία έχουν πάρει οδηγίες να μείνουν σπίτι και στη συνέχεια με βάση την χωροταξία της κατοικίας αυτών των ανθρώπων να απευθύνονται στις όμπρες, στις οικίες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, οι οποίες θα καταγράφουν την περίπτωση, θα έχουν στοιχεία επικοινωνία και θα αναλαμβάνουν αυτή στη συνέχεια την πιο συστηματική παρακολούθηση αυτών των ανθρώπων. Έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε ο κίνδυνος να υποτροπιάσει η νόσος παρότι είναι ο άνθρωπος στο σπίτι και να φτάσει καθυστερημένο στο νοσοκομείο, είτε να εμφανιστούν άλλες επιπλοκές που πρέπει έγκαιρα να διαγνωστούν. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ
κρίσιμο και θεωρώ ότι η πρωτοβάθμια κοινότητα πραγματικά μπορεί με μια γρήγορη εκπαίδευση του προσωπικού και στα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ, στη συμβουλευτική που πρέπει να υπάρχει, να παίξει αυτό το ρόλο. Επίσης, ο ρόλος στην επιδημιολογική επιτήρηση της πανδημίας σε προκοινότητας μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικός και θεωρώ ότι μπορεί να συντονίσει πρωτοβάθμια κοινότητα μια γενικευμένη συνεργασία ανάμεσα στις δημόσιες δομές, δηλαδή κέντρα υγείας, τις τοπικές μονάδες υγείας, τα περιφερειακά ιατρία, στους ελευθεροεπαγγελματίες που είναι γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, στους ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς που δεν είναι συμβεβλημένοι, αλλά και αυτοί με μια ειδική σύμβαση αυτή την περίοδο μπορούν να συνδράμουν στην προσπάθεια και βεβαίως ως ένα plan B να αξιοποιήσουμε και διαθεσιμότητα εθελοντών κυρίως στην υποστήριξη των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας και στην κατοίκη των φροντίδων και στη συμβουλευτική των ανθρώπων και όχι στο να καλύπτουμε ανάγκες που είναι στην πρώτη γραμμή που είναι στα νοσοκομεία που εκεί χρειάζεται έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Νομίζω ότι αυτή είναι μια συνολική εικόνα για τις προτάσεις μας και για την οπτική μας στα θέματα της καθημερινότητας του συστήματος υγείας. Νομίζω ότι το στίχημα σε αυτή τη περίοδου είναι και νομίζω ότι είναι τώρα η ευκαιρία να γίνει μια μεγάλη επένδυση. Τώρα που όλοι αναγνωρίζουν την αξία της δημόσιας περίθαλψης, τώρα που οι νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες για την μη υποτίθεται αποδοτική λειτουργία του ΕΣΥ και των κρατικών υπηρεσιών έχουν πάει στην πάτα, τώρα είναι η ώρα μιας μεγάλης επένδυσης στη δημόσια περίθαλψη και μιας μακροπρόθεσμης ενίσχυσής της με μόνο προσωπικό και όχι με ανθρώπους μιας κρίσης. Αυτό είναι κρίσιμο διαφοροποιητικό στοιχείο από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση προσπαθεί με συμβασιούχους να καλύψει ένα μέρος και αυτό με καθυστέρηση και με κενά των αναγκών της λόγω της πανδημίας. Αυτό που χρειάζεται το σύστημα υγείας είναι ένα πλάνο μακροπρόθεσμης και καθολικής κάλυψης των κενών του δημόσιου συστήματος υγείας και εννοείται αυτό είναι ένα σημαντικό κίνητρο για να έχουν αυτή την περίοδο άνθρωποι να πάρουν πλάτη να δουλέψουν στο δημόσιο σύστημα υγείας ξέροντας ότι θα έχουν τον πόνους του προϋπηρεσίας και την ειδική μοριοδότηση που θα τους επιτρέψει στη συνέχεια να διεκδικήσουν μια σταθερή θέση εργασίας. Νομίζω λοιπόν ότι το σύνθημά μας αυτή την περίοδο θα πρέπει να είναι κανένας άνθρωπος χωρίς επαρκή και αξιόπιστη δημόσια φροντίδα υγείας μπροστά στην πανδημία. Ωραία. Αντρέας, ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε τώρα σε κάποιες ερωτήσεις. Να ευχαριστήσω καταρχάς όλους τους πολιτικούς συντάκτες που ανταποκρίθηκαν στο